Ο Στέφανος λοιπόν είναι πλήρης πνεύματος Αγίου και ατενίσασης των ουρανών μήνυμα. Όταν κατηγορείσαι, όταν οι άλλοι έχουν εξαγριωθεί μαζί σου, όταν λασπώνεσαι και συκοφαντήσαι, τα μάτια σου κατευθείαν ψηλά. Πρόσεξε. Τα μάτια σου όταν σου συμβαίνουν αυτά κατευθείαν ψηλά. Γιατί εάν τα στρέψεις σε εκείνους που σε λασπώνουν και σε κατηγορούν ψευδός και αδίκως, τότε θα εξαφθεί ο εγωισμός σου και θα πάρεις και εσύ πέτρα να πετάξεις. Και τότε θα ακυρώσεις αυτό που έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα. Ποιο? Το αναπάντεχο, το ανέλπιστο, το απίθανο. Και λέει στη συνέχεια. Ατενίσασης των ουρανών είδε την δόξαν του Θεού. Να το αποτέλεσμα του να πάρεις τα βλέμματά σου από εκείνους που σε κατηγορούν, που σε λασπώνουν και να το στρέψεις στον ουρανό. Θα δεις τη δόξα του Θεού. Να η ευεργετική συνέπεια όλων αυτών που περνάς. Να η καλοσύνη των κατηγοριών της λάσπης που υφίστασε. Ανοιχτός ο ουρανός και να βλέπεις τη ζωή σου τη δόξα του Θεού. Τη δόξα του Θεού την ώρα που με κατηγορούν. Ναι, τη δόξα του Θεού την ώρα που σε κατηγορούν. Τη δόξα του Θεού την ώρα που με αδικούν. Ναι, την δόξα του Θεού ακριβώς την ώρα που σε αδικούν. Ατενίσας εις των ουρανών είδε την δόξαν του Θεού και στη συνέχεια λέγει και τον Ιησού ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού. Δεν πάνε να λυσάνε όλοι, δεν πάνε να ορίονται όλοι. Εάν μέσα από όλα αυτά εγώ είναι να βλέπω εκείνον που με έπλασε χαλάλι του. Όταν κατηγορείσαι άδικα, μην υπερασπίζεσαι τον εαυτόν σου. Είναι το μέσο δια του οποίου ο Θεός σου ανοίγει τα μάτια και την καρδιά για να τον βλέπεις στη ζωή σου ένδοξο. Γι' αυτό το επιτρέπει ο Θεός. Είναι ένα σχέδιο Θεού για να βλέπεις το έργο Του. Για να τον βλέπεις ιστάμενον στο αδίέξοδό σου. Γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός να σε κατηγορούν. Γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός να σε θάβουν, να σε λασπώνουν. Γι' αυτό τα επιτρέπει ο Θεός. Μην απογοητεύεσαι. Μην θεωρήσεις ότι ο Θεός σε εγκατέλειψε. Μην νομίζεις ότι ο Θεός τα κάνει όλα αυτά γιατί σε τιμωρεί. Βεβαίως όλοι κανονικά άξιοι τιμωρίας είμαστε. Αλλά εκείνος κάνει χάρη και έλεος. Το θέμα είναι να μπορέσεις να διαγνώσεις ότι όλα αυτά που σου θίγουν το εγωισμό και σου πνίγουν το δίκιο, στην πραγματικότητα είναι η ευκαιρία του Θεού να ανέβεις ένα ακόμη σκαλοπάτι στην παρουσία Του. Αυτό είναι όλο. Και λέει στη συνέχεια. Και είπεν, ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους. Δηλαδή, όσο πιο πολύ με κατηγορούνε, τόσο πιο καλύτερα βλέπω τον ουρανό να ανοίγει. Όσο πιο πολύ σε πολεμάνε, τόσο πιο πολύ θα είναι ανοιχτός ο ουρανός για σένα. Άρα, όλα αυτά τα οποία σε πονάνε, στην πραγματικότητα είναι και η εγγύηση ότι οι προσευχές σου ακούγονται. Δόξα στο Θεό. Τι ωραία μας τα λέει ο Θεός. Τα βάζει τα πράγματα σε μία σειρά για να μην καταποθούμε υπό τις υπερβαλούσεις λύπης. Διότι ο πόνος μιας σωματικής ασθένειας ίσως και υποφέρεται. Ο πόνος όμως μιας καταλαλιάς, μιας συκοφαντίας δύσκολα χωνεύεται γιατί χτυπάει το ναρκισσικό οικοδόμημά μου. Και εκεί ο πόνος αυτός δεν υποφέρεται εύκολα. Να που λοιπόν όμως μέσα από όλα αυτά τα χτυπήματα ο Θεός ακριβώς εκεί έχει βάλει στόχο. Το προσωπικό ναρκισσικό μου οικοδόμημα. Να συντριφτεί ο ναρκισσισμός μου για να φανεί η δόξα του. Και λέει στη συνέχεια, στο 57 εδάφιο. Τότε φωνάξαντες με τα φωνής μεγάλης έφραξαν τα ότα αυτών και όρμησαν ομοθυμαδών επ' αυτών. Βλέπεις ότι δεν πρέπει να απορείς με αυτά τα οποία σου συμβαίνουν. Ποιον λιθοβολούν? Εκείνον που έχει τον ουρανό ανοιχτό μπροστά του.
Ποιο μήνυμα δεν θέλουν να ακούσουν? Για ποιο λόγο φράζουν τα ότα τους? Φράζουν τα ότα τους για να μην ακούσουν εκείνον που έχει λόγο Θεού. Μη σου κάνουν εντύπωση όλα αυτά. Βλέπεις λοιπόν ότι μπορεί κάποιος να μιλάει πνεύματος, δια πνεύματος Αγίου, και ο άλλος να κλείνει τα αυτιά του και να τρίζει τα δόντια του? Ναι, πράγματι. Μπορεί κάποιος να μιλάει δια πνεύματος Αγίου και να μην εισακούεται. Όταν κάποιος μιλάει δια πνεύματος Αγίου, δεν μιλάει δια πνεύματος Αγίου καλά και σώνει για να υποταχθούν οι περισσότεροι. Μιλάει δια πνεύματος Αγίου για να γεύεται εκείνος καταρχάς την παρουσία του Θεού. Η σωτηρία των άλλων είναι θέμα Θεού.